Ο επικεφαλής της Ουγγρικής κυβέρνησης Βίκτορ Όρμπαν συνεχίζει να επικρίνει τη Δύση για την υποστήριξη της Ουκρανίας, ενώ παράλληλα πιστεύει ότι η στρατιωτική σύγκρουση μπορεί να τερματιστεί μόνο μέσω ειρηνικών διαπραγματεύσεων και διακοπής των προμηθειών όπλων. Ο Όρμπαν παραπονέθηκε ότι το ΝΑΤΟ εμπλέκεται όλο και περισσότερο στη σύγκρουση κάποιου άλλου και βρίσκεται ήδη ένα βήμα μακριά από την αποστολή στρατιωτικού τμήματος στην Ουκρανία. Αυτός δεν είναι ο δικός μας πόλεμος, αλλά ένας πόλεμος δύο σλαβικών λαών, ο οποίος πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατό. Οι ηγέτες των Βρυξελών, από την άλλη πλευρά, πιστεύουν ότι αυτός είναι ο δικός τους πόλεμος. Εν τω μεταξύ, και το ΝΑΤΟ σύρεται σε αυτόν τον πόλεμο. Ένα άλλο κεφάλαιο ξεκίνησε όταν υπόθηκε ότι ίσως θα μπορούσαν να σταλούν και στρατιώτες εκεί. Ο Πρωθυπουργός πιστεύει ότι αργά ή γρήγορα οι Ευρωπαίοι θα αρχίσουν να οθούν τις κυβερνήσεις τους προς την ειρήνη. Ωστόσο τώρα οι Βρυξέλλες, σύμφωνα με τα λόγια του, παίζουν με τη φωτιά και θα μπορούσαν να πέσουν σε μια στρατιωτική δίνη που θα σύρει την Ευρώπη στον πάτο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι η Βουδαπέστη θα παραμείνει μακριά από την Ουκρανική σύγκρουση. Τόνισε ότι όσο είναι επικεφαλής της κυβέρνησης, η Ουγγαρία δεν θα πάρει καμία πλευρά της ρωσο-ουκρανικής αντιπαράθεσης. Ωστόσο, σημείωσε ότι η Δύση δεν εγκαταλείπει τις προσπάθειες ανακίνησης της κατάστασης στη χώρα.